Δόδολος. Προσπαθούν εκεί ο Στεφανής με τον Αβελά. Ο Στεφανής πρόλαβε και γύρισε στον Ναμπάρι. Κάποια αντικείμενα, βλέπετε τον Εμπριάκο να τρέχει προς τον τέταρτο διαιτητή. Προφανώς για να υπάρξουν συνεννοήσεις με τους ανθρώπους του Άρη, να γίνουν κάποιες ανακοινώσεις για να σταματήσει ο κόσμος να ρίχνει αντικείμενα. Ο Φορτούζη, πιο πίσω είναι ο Σεκυρί, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι παίρνει φόρα για να εκτελέσει αυτός. Βλέπετε για την απόσταση από την εστία του Πουρδιωτόπουλου, στα 34 μέτρα είναι, έφυγε. Ο Φορτούζη εκτέλεσε δυνατά. Ο Σεκυρί έβαλε το πόδι του εκεί ο Βαβοστόλου. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Πουρλιοτόπουλου. Out. Ο Λαγός έκοψε ο Παπαδόπουλος και τώρα ο Σανχούρχο. Ενώ ο Λαγός έχει χτυπήσει. Σανχούρχο που κάνει το άνοιγμα για τον Νάιντο. Τρέχει εκεί ο Κατσαπής. Φάουλ του Κατσαπή. Όχι, λέει ο Βριάκος. Λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Κατσαπής ο οποίος έχει χτυπήσει και αυτός. Βλέπετε τον Νάιντο, ο οποίος παίρνει την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο out, ενώ υπάρχουν τώρα κάποιες αψιμαχίες ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Η ατμόσφαιρα είναι τεταμένη. Κουεμάχα προσπαθεί να ξεφύγει και από τον Σεγκυρία, αλλά χωρίς επιτυχία. Ενώ βλέπω να υπάρχει πρόβλημα με τον Πουρσανίδη, ο οποίος κάνει κίνηση προς τον πάγκο του Ηρακλή, ζητώντας αλλαγή. Έχει πέσει κάτω ο Πουρσανίδης. Το άνοιγμα τώρα για τον Κουεμάχα, δεν θα μπορέσει να κάνει κοντρόλ και ο Κατσαπής θα βγάλει σε κόρνερ. Πουρσανίδης τον βλέπετε. Νάτος εδώ. Να σφαντάζει από τον πόνο. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει με τον ποδοσφαιριστή του Ηρακλή. Τον βλέπετε και εδώ να πιάνει το αριστερό του πόδι ψηλά. Τον βλέπετε εδώ. Να αποχωρεί. Τώρα περνάει ο Ιωάννου, αναγκαστική αλλαγή, πρώτη για τον Ηρακλή, καθώς τραυματίστηκε ο Πουρσανίδης. Κάποιες παρατηρήσεις από τον Πριάκος, Κουεμάχα και Παπαποστόλου. Και τον Επεγλέρα στην εκτέλεση του κόρνερ, η κεφαλιά από τον Πενίσκο και πάλι. Είναι ψηλός, συνεπώς έχει πλεονέκτημα. Κόρνερ που εκτελέστηκε, η κεφαλιά και η μπάλα στα δίχτυα από τον Ιωάννου. Ο Ηρακλής ανοίγει το σκορ στο Κλεάνθης Μικελίδης με το γκολ του Ιωάννου, που τον βλέπετε να το πανηγυρίζει εδώ με τους συμπαίκτες του. Ένα γκολ το οποίο ξεκίνησε ύστερα από την εκτέλεση του κόρνερ από τον Ζωέλε Παλέ. Και τον Ιωάννου να κερδίζει την κεφαλιά για να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Πουρλιοτόπουλου. Το ξαναβλέπετε εδώ. Ο Λαγός έδωσε για τον Φορτούζη και ο Ηρακλής θέλει να φύγει σε μια αντεπίθεση τώρα. Φορτούζη με τον Γόγολο μπροστά του. Φορτούζη ο οποίος κάνει ένα σουτ, την μπάλα στα δίχτυα. 2-0. 2-0 ο Ηρακλής με αυτό το πολύ όμορφο γκολ από τον Φορτούζη, που τον βλέπετε πώς το πανηγυρίζει. Και η κατάσταση εξελίσσεται κατά τον καλύτερο τρόπο για τους φιλοξενούμενους, αλλά κατά τρόπο τραγικό για τους γηπεδούχους. Ενώ βλέπετε για τους οπαδούς του Άρη, οι οποίοι μπαίνουν τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω τι μπορεί να οδηγήσει αυτή η κατάσταση. Μπαίνουν και από τις δύο πλευρές. Η αστυνομία προσπαθεί να τους συγκρατήσει. Οι διαιτητές, από ό,τι μου λέει ο Παναγιώτης Στεφάνου, λένε στους ανθρώπους του Άρη ότι θα φύγουν, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί το παιχνίδι με είσοδο οπαδών στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπετε εδώ τον Πουρλιοτόπουλο απαρηγόρητο για το γεγονός ότι η ομάδα του δέχτηκε και δεύτερο τέρμα, αυτό από τον Φορτούζη πριν από λίγο. Εδώ ο Μπριάκος με τους συνεργάτες του και ο κόσμος που έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο και γίνεται προσπάθεια από τους ανθρώπους του Άρη και από την αστυνομία να τους βγάλουν, ώστε να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Βλέπετε τον Πριάκο και τους συνεργάτες του να πηγαίνουν προς το κέντρο του γηπέδου, ενώ εδώ σε επανάληψη τον γκολ από τον Φορτούζη, με το οποίο ο Ηρακλής προηγείται τώρα 2-0. Βλέπουμε το Λάμπρο, το Σκόρδα να διαπληκτίζεται με κάποιους οπαδούς του Άρη, αγανακτισμένους οπαδούς οι οποίοι έχουν πάει και δίπλα στον Γιώργο τον Χατζάρα.
δεν ξέρω πώς μπορεί να ξεκινήσει τώρα το παιχνίδι. Μάλιστα. Βλέπουμε εδώ και τους αστυνομικούς που προσπαθούν να βγάλουν τους οπαδούς από τον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω πως η κατάσταση έχει ξεφύγει και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Πιο ψύχρεμοι προσπαθούν να βγάλουν τον κόσμο από τον αγωνιστικό χώρο. Και βλέπετε την αναστάτωση που εξακολουθεί να υπάρχει στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διακοπή στο παιχνίδι εξακολουθεί να υφίσταται. Αυτή η διακοπή η οποία ξεκίνησε από την στιγμή που πέτυχε το δεύτερο γκολ ο Ηρακλής, το γκολ του Φορτούζη με το οποίο προηγείται 2-0, και νομίζω ότι τώρα και πάλι είναι όλα έτοιμα για να ξαναρχίσει το παιχνίδι ύστερα από αυτή την 20 λεπτή περίπου διακοπή. 20 με 25 λεπτά, δεν ξέρω πόσος ακριβώς είναι ο χρόνος κατά τον οποίο σταμάτησε το παιχνίδι εξαιτίας της εισόδου οπαδών στον αγωνιστικό χώρο. Προσπάθειες των ανθρώπων του Άρη να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να καθαρίσει ο αγωνιστικός χώρος για να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Έπιασαν τόπο και το παιχνίδι ξανάρχισε. Μουράφσκι, ο Παντόπουλος, θα τσαπεί στα κόψη. Νεμπεγλέρας, σέντρα εκεί όπου ο Στεφανής απομακρύνει, ένα σούτ από το Σαχούρχο, out. Επάλε Μουράφσκι, Κουεμάχα για τον Νεμπεγλέρα, σέντρα για τον Μπενίσκο, κεφαλιά και ο Απάρης βγάζει σε κόρνερ. Η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον Άρη ως τώρα στο παιχνίδι με τον Μπενίσκο. Νεμπεγλέρας, σέντρα για τον Κουεμάχα, βγήκε ο Απάρης, γκολ. 2-1 μειώνει ο Άρης με τον Κουεμάχα, καθώς βγήκε ο τερματοφύλακας του Ηράκλη, αλλά είχε προλάβει ο επιθετικός του Άρη να πάρει την κεφαλιά και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ενώ μπαίνει κόσμος και πάλι μέσα, δεν ξέρω που θα οδηγήσει τελικά αυτή η κατάσταση, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάθε λίγο και λιγάκι ο κόσμος μέσα, ενώ έχει χτυπήσει και ένας ποδοσφαιριστής του Ηράκλη. Δεν ξέρω ποιος είναι. Εδώ βλέπετε και πάλι τη φάση πως ο Κουεμάχα κερδίζει στην έξοδο τον Απάρη και με αυτή τη κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίκτυα για να μειώσει ο Άρης σε 2-1. Και βλέπω τώρα τον Μπριάκο με τους συνεργάτες του να κατευθύνονται στα αποδυτήρια. Ενώ ο Κολτσίτας έχει βγάλει την φανέλα του, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Βλέπετε, οι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή φεύγουν στα αποδυτήρια όπως έχουν φύγει και οι διαιτητές. Ενώ ο Κολτσίτας κάτι φωνάζει, έχει βγάλει την φανέλα του, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Με όλα αυτά που γίνονται είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσει να καταλάβει κάποιος το λόγο για τον οποίο ο καθένας από αυτούς που εμπλέκονται κάνει αυτό που κάνει. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα για το ποδόσφαιρο, είναι κρίμα για τον Άρη, είναι κρίμα για όλους αυτούς που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία να έχουμε αυτά τα πράγματα. Ξαναβλέπετε το γκολ με το οποίο ο Κουεμάχα μείωσε, γκολ που δίνει ελπίδες στον Άρη, και παρόλα αυτά βλέπετε υπάρχει αυτή η είσοδος των οπαδών στον αγωνιστικό χώρο, σπρώχνουν και τους παίκτες του Ηρακλή. Τι να πει κανείς, τι να πει. Δεν έχει επιστρέψει ο κύριος Μπριάκος από τα αποδυτήρια στα οποία βρίσκεται εδώ και αρκετή ώρα, και οι πληροφορίες που μου μεταφέρουν οι συνάδελφοι
μάτια από τον αγωνιστικό χώρο Παναγιώτης Στεφάνου και ο Κωστής Μπότσαρης αναφέρουν ότι είναι ανένδοτος ο διαιτητής της αναμέτρησης, ότι λέει πως έτσι όπως είναι η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχίσει, δεν μπορεί να επιστρέψει για να συνεχίσει την διεξαγωγή του παιχνιδιού. Δεν ξέρω κατά πόσο θα εμείνει σε αυτή του την θέση ο κύριος Μπριάκος. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες από τους ανθρώπους του Άρη στα αποδυτήρια να τον μεταπίσουν να βγει στον αγωνιστικό χώρο, καθώς του λένε ότι μένουν 3 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, να γυρίσει, να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, να ηρεμήσουν κάπως τα πράγματα και να συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι. Προσπαθούν να εγγυηθούν στον βαθμό που είναι εφικτό να εγγυηθούν οι παράγοντες του Άρη ότι μπορούν να συμβάλλουν τόσο ώστε να μην δημιουργηθεί εκ νέου κάποιο πρόβλημα. Βλέπετε εδώ πως μπαίνουν οι οπαδοί στον αγωνιστικό χώρο και βλέπετε πως πηγαίνει κάποιος και χτυπάει εκεί τον Κατσιαμπή, ο οποίος πέφτει κάτω. Εδώ και πάλι το πλάνο με τον Γιάννη Σαουρίδη, ανήσυχος κι αυτός για όσα συμβαίνουν. Βλέπουμε να βγαίνει και ο Γιάννης Γρανούζης, ένας από τους παράγοντες του Άρη. Μάλιστα, πάμε τώρα να δούμε και κάποιες σκηνές που κατέγραψαν οι κάμερες Super Sport έξω από το γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης στην περιοχή του Χαριλάου, με επεισόδια πριν την έναρξη του αγώνα. Πάμε να δούμε.